να συζητήσουμε για τα όσα συνέβησαν χθες στην Βραζιλία, για την επιχείρηση των υποστηρικτών του ακροδεξιού τέως προέδρου της μεγάλης αυτής χώρας, της Βραζιλίας, του Μπολσονάρου, να εισβάλλουν στα κυβερνητικά κτίρια στην Βραζιλία, στο Προεδρικό Μέγαρο και όχι μόνο. Έχουμε κοντά μας τον Άρη Χατζηστεφάνου. Άρη, καλησπέρα. Καλησπέρα και εμένα. Ευχαριστώ θερμά που είσαι κοντά μας. Άρη, πριν σου δώσω το λόγο για να μας πεις αυτά που έχεις να μας πεις, καλώ τις φίλες και τους φίλους να προμηθευτούν και να διαβάσουν το βιβλίο σου για την παραπληροφόρηση. Πιστέψτε με, αξίζει, θα καταλάβετε τι βλέπετε και τι ακούτε γύρω σας. Αξίζει πολύ, θύμισέ μου τις εκδόσεις. Εκδόσεις Τόπος. Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση ο τίτλος. Αξίζει. Προμηθευτείτε το βιβλίο του καλού συναδέλφου του Άρη Χατζηστεφάνου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Κυκλοφόρησε λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Είναι ένα βιβλίο που καλό είναι όσοι θέλουν να είναι ενήμεροι, να έχουν και αυτή την πληροφορία. Τώρα έχεις το λόγο, σου ζητώ συγγνώμη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα διατηρήσω το επίπεδο της έντασης, όχι μεταξύ μας βέβαια, όπως σας άκουσα πριν από λίγο στο στούντιο, αλλά στο τι γίνεται στους δρόμους στην Βραζιλία, όπου χτες είχαμε ουσιαστικά μια φασιστική επίθεση. Φασιστική όχι όπως το λέμε συνήθως ως Βραζιλία, είχε όλα τα χαρακτηριστικά ενός φασιστικού κινήματος, το οποίο εισέβαλε στα τρία σημαντικότερα κυβερνητικά κτίρια. Δεν μπορούμε ενδεχομένως να το χαρακτηρίσουμε πραξικόπημα, με την έννοια ότι δεν φαίνεται να υπάρχει ένα συγκεκριμένο κέντρο ελέγχου και συντονισμού όλων αυτών των προσπαθειών, αν και σήμερα εφημερίδες όπως ακόμα και η Financial Times θέτουν το ερώτημα εάν ο Λούλα έχει τον έλεγχο των στρατιωτικών και των αστυνομικών δυνάμεων. Φαίνεται ότι οι παρεμβάσεις αυτές των φασιστών υποστηρικτών του αφέθηκαν κατά κάποιο τρόπο να προχωρήσουν το τελευταίο διάστημα. Παρ' όλα αυτά δεν είχαμε σε καμία περίπτωση ενεργή εμπλοκή στρατιωτικών ή αστυνομικών δυνάμεων. Είχαμε όμως πρώην συνεργάτες του, οι οποίοι είναι σε κυβερνητικά πόστα σε διάφορες πόλεις, οι οποίοι δεν φαίνεται να συνεργάζονται στο βαθμό που θα περίμενε κανείς προκειμένου να αντιμετωπιστεί. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι έχουμε καρμπών επανάληψη του τι έγινε πριν από περίπου στο δύο χρόνια στο Καπιτόλιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και είναι καρμπών, μπορώ να πω, ακόμα και στο πώς ήταν εντυμένοι οι άνθρωποι. Δηλαδή, είχαν όλη αυτή τη γραφικότητα. Είδαμε τα κέρατα, είδαμε τους σαμάνους ακριβώς. Και καρμπών είναι και η αντίδραση του ίδιου του Μπολσονάρο, ο οποίος ναι μεν θέλησε να αποστασιοποιηθεί, αλλά το τελευταίο διάστημα έχει στηρίξει όλες αυτές τις προσπάθειες και θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε και παρέμβαση του αμερικανικού παράγοντα, όχι όμως σε κεντρικό επίπεδο. Ο πρόεδρος Biden καταδίκασε από την πρώτη στιγμή τις επιθέσεις. Έχουμε όμως πρώην συνεργάτες του Τραμπ, οι οποίοι φαίνεται να ήταν σε επαφή με τον Μπολσονάρο και φαίνεται να έδιναν και συμβουλές για το πώς στείνεται μια τέτοιου είδους τον Μπολσονάρο και το γιο του, κυρίως. Δεν σας άκουσα. Ο γιος του Μπολσονάρο νομίζω έχει αναλάβει αυτές τις επαφές, κυρίως για λογαριασμό του πατέρα του. Με τον Μπανόν που είναι ο βασικότερος. Υπάρχουν τώρα ερωτήματα, αν και ξαναλέω δεν φαίνεται να υπάρχει ένα κέντρο όπως γνωρίζαμε τα πραξικοπήματα τύπου Λατινικής Αμερικής των τελευταίων δεκαετιών. Υπάρχουν όμως πολλά ερωτήματα στο πώς βρέθηκαν όλα τα λεωφορεία που μετέφεραν χιλιάδες ανθρώπους στα τρία κτίρια, στο πώς χρηματοδοτήθηκε όλη αυτή η προσπάθεια και στο αν θα καταφέρει να διατηρήσει ο Λούλα την εξουσία. Φαίνεται, αναμένουμε τώρα τις μεγάλες φιλοκυβερνητικές διαδηλώσεις υπέρ του Λούλα, αλλά μπορώ να πω ότι ποιος δεν συμπλήρωσε εβδομάδα ο άνθρωπος. Ακριβώς. Και μόνο το γεγονός ότι έχουμε περίπου 1500 συλλήψεις είναι ένας τεράστιος αριθμός. Δεν πρόκειται δηλαδή για μικρές ομάδες που ξέφυγαν από μια συγκέντρωση και επιχείρησαν να μπουν. Το να συλληφθούν 1500 άτομα σημαίνει ότι υπήρχε κάτι πολύ βαθύτερο και έχουμε μπροστά μας μια διχασμένη κοινωνία στην Βραζιλία. Άρη, μιλάς για διχασμένη κοινωνία. Μιλάμε για μια έκρηξη των ανισοτήτων και επί προεδρίας Μπολσονάρου. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας ή αυτού που έχουμε συνηθίσει να λέμε διεθνής κοινότητα, ενώ στην πραγματικότητα αναφερόμαστε στη Δύση,
ήταν οι αναμενόμενοι, ήταν οι ανάλογοι του γεγονότος, ήταν αντίστοιχοι. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι είχαν σταματήσει τα πάντα ότι έγινε η εισβολή στο Καπιτόλιο και όλοι παρακολουθούσαμε εμβρόντιτοι τις εικόνες αυτών των ακραίων τύπων. Δεν ήταν μεν η αντίδραση που θα περίμενε κανείς, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι υπήρχαν και υπόνοιες στήριξης. Θα εντόπιζα το πρόβλημα πολλά χρόνια νωρίτερα, όταν ανέλαβε ο Μπολσονάρο, όπου βλέπαμε και πολιτικές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο, το Ισραήλ παραδείγματος χάρη ή η κυβέρνηση Τραμπ στις ΗΠΑ, αλλά πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει μεγάλες επιχειρήσεις και από την Ευρώπη και από τον Καναδά που είχαν δώσει αμέριστη συμπαράσταση. Ήταν η Volkswagen που έβγαιναν τα κορυφαία στελέχη της και έλεγαν ότι ανοίγει μια νέα εποχή. Η Volkswagen, να θυμίσουμε, ότι έπαιξε πολύ βρώμικο ρόλο στο πραξικόπημα, το παλιό πραξικόπημα της Βραζιλίας. Είχαμε δει την Deutsche Bank ευχαριστημένη από τις εξελίξεις. Είχαμε δει κυρίως καναδικές επιχειρήσεις που γνώριζαν ότι θα έχουν το ελεύθερο πλέον να συνεχίσουν εξορίξεις στον Αμαζόνιο που τους εμπόδιζε τώρα ο. Τώρα μου θυμίζει την αντίδραση που είχαν με την άνοδο της Μελώνη όλες οι επιχειρήσεις στο ιταλικό Νταβός. Ακριβώς, ακριβώς. Ενώ λοιπόν υπάρχει σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο καταδίκη των όσων συμβαίνουν, αυτό το τέρας δεν δημιουργήθηκε από τη μία μέρα στην άλλη και δεν αναφέρομαι μόνο στον Μπολσονάρο, αναφέρομαι σε όλο αυτό το φασιστικό κίνημα που συντονίζεται τα τελευταία χρόνια. Ξεκίνησε με ανοχή πολιτικών και οικονομικών ελίτ σε όλο τον κόσμο και μπορώ να πω ότι ξέφυγε κάποια στιγμή από τον έλεγχο. Δεν θέλω να πιστεύω ότι οι ίδιοι επιχειρηματίες στηρίζουν αυτά που συμβαίνουν, αν και παρένθεση. Ο Elon Musk στο Twitter φαίνεται, χωρίς να το δηλώνει πολύ καθαρά, ότι μάλλον στηρίζει τους υποστηρικτές του Μπολσονάρο και υπάρχουν πληροφορίες ότι είχε παρέμβει ο ίδιος προσωπικά στον έλεγχο μηνυμάτων που θα κοβόντουσαν ή δεν θα κοβόντουσαν τις τελευταίες είναι εβδομάδες. Αυτή η μεσίες, το αναφέρεις πολύ ωραία σε ένα podcast που είμαι φαν, είναι σαφές έτσι, σε ένα podcast που έκανες για τους μεσίες της τεχνολογίας, είτε αυτή είναι ο Jobs είτε είναι ο Elon Musk, και το πόσο λάθος έχουμε αντιληφθεί και το τι κάνουν και το ότι τελικά κερδίζουν μέσα από έργα και τέλος πάντων ανακαλύψεις τις οποίες δεν έκαναν οι ίδιοι, απλά οι ίδιοι πάσαραν με ένα ωραίο περιτύλιγμα. Η περίπτωση του Μάσκ έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχουμε όλη αυτή την μετάδοση αλλά και το συντονισμό της επίθεσης από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και όταν αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ελέγχονται από ακροδεξιούς υπερσυντηρητικούς ανθρώπους όπως ο Μάσκ, μπορούμε να καταλάβουμε ότι ξεφεύγει η κατάσταση από κάθε έλεγχο, έτσι. Παρένθεση, εκείνη η ψυχή ο Γκουαϊδό, τι κάνει? Α, γιατί ανοίγεις αυτό το πράγμα? Αυτό είναι ο μεγάλος χαμένος. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει κάποιο μιμ που θα αναφέρει ότι είναι έτοιμος να αναλάβει την ηγεσία και στη Βραζιλία μετά από όσο συνέβησαν, γιατί κυκλοφορεί πάντα ένα μιμ όπου υπάρχουν πολιτικές εξελίξεις. Είναι ο μεγάλος χαμένος των τελευταίων εβδομάδων. Τον και οι Ηνωμένες Πολιτείες ακόμα, δεν... Και οι Ηνωμένες Πολιτείες και όλη η δεξιά αντιπολίτευση στη Βενεζουέλα. Έχει πολύ ενδιαφέρον το σχόλιο που κάνεις, γιατί δεν είναι μόνο η περίπτωση του Γκουαϊδό που εξαφανίζεται από το πολιτικό σκηνικό, αλλά έχουμε αλλαγές και σε άλλες χώρες που παραδοσιακά στην περιοχή ήταν στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως η Κολομβία παραδείγματος χάρη. Τώρα με τον Πέτρο, με τον νέο πρόεδρο δηλαδή, έχει ακολουθεί εντελώς διαφορετικά βήματα. Φαίνεται να υπάρχει μία μικρή επιστροφή, θα πρέπει να δούμε πού θα οδηγήσει αυτού του λεγόμενου ροζ κύματος για το οποίο μιλούσαμε τις προηγούμενες δεκαετίες. Αυτό σίγουρα δεν ευχαριστεί βέβαια τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι ακόμη τουλάχιστον με τους επιθετικούς όρους που το είχαμε δει τα τελευταία χρόνια, σχεδόν πραξικοπηματικού σε κάποιες περιπτώσεις. Άρη Χατζηστεφάνου. Ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα στο θέμα του Μπολσονάρο, ότι πρέπει τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες να διαχειριστούν τον ίδιο, το πρόσωπο Μπολσονάρο, ο οποίος από σήμερα νοσηλεύεται σε ένα νοσοκομείο του Ορλάντο. Αυτό δεν ξέρουμε πόσο σοβαρό είναι
ή ο ίδιος θέλησε για κάποιους λόγους να βρεθεί. Η ίδια ο Γκλόμπος δημοσίευσε την πληροφορία σήμερα και την πήραν σχεδόν όλα τα μέσα της οικουμένης, ας πούμε. Είναι σίγουρα αυτό που δηλώνει ο ίδιος. Το μεγάλο πρόβλημα για τον πρόεδρο Biden αυτή τη στιγμή είναι ότι πήγε στην Φλόριντα. Δεν ξέρουμε με τι ακριβώς καθεστώς πήγε. Ήταν ακόμη πρόεδρος, οπότε υποθέτουμε ότι πήγε με βίζα προέδρου μιας χώρας, η οποία θα πρέπει λογικά να του αφαιρεθεί τώρα, να πάρει μια απλή τουριστική βίζα και να απομακρυνθεί ενδεχομένως και να απελαθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και είναι ένα μεγάλο αγκάθι αυτή τη στιγμή. Να μην ξεχνάμε βέβαια ότι η Φλόριντα είναι ένας χώρος όπου συγκεντρώνονται εδώ και δεκαετίες σχεδόν από την εισβολή στην Κούβα. Από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ακριβώς. Από τις αρχές της δεκαετίας του 60 με την προσπάθεια της CIA να κινητοποιήσει τις δυνάμεις των Κουβανών εξορίστων. Συγκεντρώνονται ακροδεξιές δυνάμεις και θα μπορούσε να τις χρησιμοποιήσει αυτές ο Μπολσονάρο για να φτιάξει ένα αρχηγείο. Έτσι. Και να δηλώνει ακόμα και πρόεδρος από το εξωτερικό, κάτι που φαίνεται τουλάχιστον ότι θέλει να το σταματήσει ο Biden. Άρη, πριν σε αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσω τον αγαπητό μου σκηνοθέτη που βρήκε το βιβλίο σου, εγώ το έχω σπίτι, είναι αυτό, «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση, πώς τις εντοπίζουμε», κυκλοφορία από τις εκδόσεις Τόπος, προλογίζει ο Γιώργος Πλοιός. Πραγματικά αξίζει αυτό το βιβλίο και να το προμηθευτείτε και να το διαβάσετε, φίλες και φίλοι. Εμείς το χρέο μας στο δημοσιογραφικό το κάναμε, Άρη Χατζηστεφάνου. Τώρα, ξέρεις, αυτό που λέω εγώ πάντα, συν Αθηνά και Χειρακίνη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ θερμά που ήσουν κοντά μας και μας έδωσες μία εικόνα για το τι συμβαίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Διάλειμμα και επιστρέφουμε με Νίκο Γιαννόπουλο για το κλείσιμο.